Προβληματισμένοι μαθητές της Τρίτης Λυκείου παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα δώσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το εξεταστικό σύστημα θα είναι μεικτό, γεγονός που δεν ικανοποιεί ιδιαίτερα μερίδα υποψηφίων. Ανάμεσά τους και ο Γιάννης Ακουμιανάκης από το Ρέθυμνο, ο οποίος εξηγεί στη Νέα Τηλεόραση γιατί διαφωνεί. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διαφορά, γιατί ουσιαστικά αφού έχει αλλάξει το σύστημα, θα πρέπει όλοι να δώσουμε με το ίδιο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάλογα με την παλιά ή με την καινούργια χρονιά. Κατά τη γνώμη μου, είναι πιο δίκαιο να δώσουμε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Με βάση το Υπουργείο, όσοι από τους υποψήφιους που έδωσαν φέτος πανελλαδικές επιθυμούν να δώσουν και του χρόνου, έχουν την επιλογή να εξεταστούν είτε με το παλιό εξεταστικό σύστημα, δίδοντας 6 μαθήματα, είτε να εξεταστούν με το νέο που θα ισχύσει, δίδοντας 4 μαθήματα. Η Φανή Μαρινάκη από το Ρέθυμνο μας λέει. Μας βοηθάει γιατί είναι τα μαθήματα λιγότερα, είναι 4 αντί για 6 όπως τις προηγούμενες χρονιές, και πιο παλιά ήταν 9 και. Απλά το κακό είναι ότι θα έχουμε περισσότερη ύλη και ήταν αναμενόμενο εφόσον μειώθηκαν τα μαθήματα, θα αυξανόταν η ύλη. Για μένα πιστεύω ότι είναι καλύτερο και μου αρέσει πιο πολύ αυτό το σύστημα το παλιό. Το άγχος εννοείται ότι υπάρχει σε όλες τις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε χρονιά. Για το απόλυτο ρίσκο που καλούνται να πάρουν οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου, μιλά στη Νέα Τηλεόραση και ο φροντιστηριούχος Γιάννης Γιασαφάκης, ο οποίος αναφέρεται στην περίφημη ρύθμιση του 10%. Το να δώσεις 6 μαθήματα, έχεις τη δυνατότητα, ναι, μπορεί να είναι πολλά τα μαθήματα, αλλά αυτοί θα διαγωνιστούν με ένα ποσοστό της τάξης του 10%, και η άλλη επιλογή είναι να δώσουμε τα 4 μαθήματα. Εκεί έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα. Αριθμητικά, μάλλον, θα το μπορούσε να το πει κανείς, γιατί είναι το 90% των θέσεων. Αλλά δεν ξέρουμε πόσα άτομα θα επιλέξουν το παλιό σύστημα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα και ο κίνδυνος να δώσουν πολύ λίγα παιδιά σε όλη την Ελλάδα με το παλιό σύστημα και αυτό το 10% των θέσεων που θα διεκδικήσουν, με 12.000 παράδειγμα μόρια, να μπαίνουν σε μια σχολή των 17.000 μορίων. Είναι πολύ δίκαιο αυτό που γίνεται πλέον από πλευράς του Υπουργείου, διότι δίνεται δυνατότητα στους αποφύτους προηγούμενων ετών να δώσουν άλλη μια φορά πανελλαδικές εξετάσεις και αυτή τη φορά να εξεταστούν με το σύστημα το οποίο είχαν εξεταστεί. Δηλαδή, ουσιαστικά βγάζει τα παιδιά από τη διαδικασία και από τον κόπο, αν θέλετε, να εξεταστούν με ένα σύστημα το οποίο δεν γνωρίζουν και στα μαθήματα τα οποία δεν είχαν προετοιμαστεί. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ τους δίνεται μια ίση ευκαιρία. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι από την ερχόμενη χρονιά θα υπάρχουν 2 είδη μηχανογραφικών δελτίων, καθώς όσοι επιλέξουν να εξεταστούν με το παλιό σύστημα θα συμπληρώσουν το παλιό μηχανογραφικό, ενώ όσοι επιλέξουν το νέο θα συμπληρώσουν το καινούριο με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα επιστημονικά πεδία και την κατανομή των σχολών σε αυτά.